Σας καλωσορίζουμε σε αυτή την πιστεύω εξαιρετική συναυλία, αυτή την όμορφη βραδιά που στην ουσία κλείνει και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων εδώ στη Μονεβασία τουλάχιστον για το έτος Γιάννη Ρίτσου, τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Ένα πλούσιο καλοκαίρι με πολύ όμορφες εκδηλώσεις, πιστεύω θα συμφωνείτε όλοι, που έγιναν εδώ σε αυτό το χώρο και βέβαια τις τιμήσατε εσείς και οι φιλοξενούμενοι μας όλα αυτούς τους μήνες με το παραπάνω. Ο Δήμος λοιπόν Μονεβασίας, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου, έχει τη χαρά να φιλοξενεί σήμερα ένα πρωτότυπο μελωδικό πολυθέαμα ίνου και πνεύματος. Η πρωτόγνωρη αυτή ιδέα ζυμώθηκε και παρουσιάζεται από δύο αδέρφια που ένωσαν τις δυνάμεις και τις ειδικότητές τους. Το εινικό λοιπόν μέρος της εκδήλωσης του πολυθεάματος με σχόλια, ντοκουμέντα και όμορφες εικόνες φρόντισε ο γνωστός συνολόγος Δημήτρης Χατζηνικολάου, ενώ το μουσικό μέρος επιμελήθηκε, ενορχίστρωσε και ερμηνεύει ο νεότερος αδερφός, ο μουσικοσυνθέτης Βασίλης Χατζηνικολάου, γνωστός από την παρουσία του στο χώρο της έντεχνης αλλά και της βυζαντινής μουσικής. Καλωσορίσατε στη σημερινή συναυλία ίνου και πνεύματος. Σε ένα μελωδικό ταξίδι μέσα στο χρόνο. Άγνωστες πόλεις κοιμάμαι και ξυπνάω. Γεμίζω το ποτήρι μου και πίνω τρεις φορές. Γεμίζω το ποτήρι μου και πίνω στην υγειά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον Δήμαρχο της Μονεβασίας εδώ που μας εμπιστεύτηκε την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης, αλλά και όλους εσάς που σήμερα τιμάτε το θαυμαστό κόσμο του ελληνικού κρασιού. Έχοντας τη βεβαιότητα ότι μια εικόνα αξίζει πράγματι χίλιες λέξεις, ας ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι με μελωδίες φρουτόδους ευοχίας και ντοκουμέντα από τις ομορφιές της διονυσιακής μας γης, που φέρνουν ως εμάς το νήμα μιας παράδοσης συνυφασμένης με την πορεία του ελληνισμού. Ευλογημένα είναι τα μπελιά και οι ευγές, το καλοκαίρι εκεί δεν τρέμει τις βροχές μες στη Μεσόγειο. Η
συνθέτες που έγραψαν τα τραγούδια που ακούσαμε προηγουμένως από εδώ, από τους φίλους, έχουν εμπνευστεί βεβαίως από το κρασί και έχουν κάνει ωραία τραγούδια και ωραίες καντάδες μάλιστα. Αλλά πολλά χρόνια πριν, ο λαός ο οποίος ακριβώς δούλευε τα αμπέλια και έκανε το κρασί, ο ίδιος ο λαός αυτός έκανε βεβαίως τραγούδια ανάλογα. Δεν γνωρίζουμε ποιοι ήτανε, όπως ξέρετε το τραγούδι και το παραμύθι δεν έχει αφέντη. Έχουν φτάσει όμως μέχρι σε εμάς πολλά από αυτά τα ωραία τραγούδια που μιλάνε για τον τρίγο, μιλάνε για το πάτημα των σταφυλιών, για το κρασάκι που βγάζουνε και που το πουλούσαν τότε, όχι τα marketing, πώς τα λέτε τα σημερινά, τα παίρνανε με τα τομάρια και τα πηγαίνανε με τα μουλάρια πέρα και τα πουλούσανε. Μπαίνω με στα αμπέ, μωρέ, μπαίνω με στα αμπέ. Μπαίνω με στα αμπέ, σαν νοικοκύρα. Μωρέ, σαν νοικοκύρα. Γλυκό κράσα, μωρέ, και γλυκό κράσα, και γλυκό κρασάκι να τραβήξουμε, μωρέ, να τραβήξουμε. Πέρα στη Φράγκα, μωρέ, πέρα στη Φράγκα, πέρα στη Φράγκα να το πουλήσουμε, να το πουλήσουμε. Στην ποιότητα της καθημερινής.